Πώς και πώς περιμένουν αρκετοί πολίτες να αδράξουν την ευκαιρία για επιδοτούμενες και αραφθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα από το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2022. Άλλωστε για πολλές οικογένειες αποτελεί χρυσό εισιτήριο, αφού χωρίς το πρόγραμμα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο να ξεφύγουν από τον προπολογισμό τους. Ε, είχα πάει με τους γονείς μου πέρσι στην Πάρο ε, για τέσσερι μέρες. Και ήταν μια χαρά, πιστεύω. Ναι. Ε, hey, γιατί όχι, αλλά με τη δουλειά δεν προλαβαίνεις όπως πιθανά. Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν την ευκαιρία για ένα διάλειμμα από το στρες της καθημερινότητας, πραγματοποιώντας από μία έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν ελεύθερα από το Μητρό του ΑΕΔ έχει ανάγκη μετά από όλα αυτά που έχει περάσει ο κόσμο ε, για διακοπέ ε, και μπράβο για αυτέ τι ενέργειε. Ε, το θέμα είναι να συνεχιστούν να υποστηρίζονται και οι επιχειρήσει ε, σε όλα τα πολλή επίπεδα και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ε, θα βοηθούσε να ξεφύγει λίγο η οικογένεια από όλη την κατάσταση και τα λοιπά που επικρατεί στην Ελλάδα ξέρω, τα, με τα COVID και όλα αυτά. Το 12 μήνο πρόγραμμα ξεκινάει 1η Αυγούστου και διαρκεί έως 31 Ιουλίου του επόμενου έτους να βιαστούν θα πρέπει όσοι ακόμα δεν έχουν εξαργυρώσει τις περσινές επιταγές, καθώς έχουν προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου. Πάντως, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, η διαθεσιμότητα είναι ήδη αρκετά περιορισμένη έως και μηδαμινή, τουλάχιστον για τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας. Εξαρτάται από τι συνεργασίε που έχει το κάθε κατάλημα, αν έχει συμβολέ με αν έχει επισκεψιμότητα μεγάλη, αν έχει ψηδές πληρότητε, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Σταθετικά πω από 30 σε 35 εκατομμύρια αυξήθηκε φέτο ο προπολογισμό του προγράμματο από το Υπουργείο. Την ίδια ώρα, με σκοπό να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στου παρόχου για μεγαλύτερη πρόσφορα καταλήμματων, η επιδότηση από πέρυσι έχει αυξηθεί επιπλέον 20%, κάτι που θα ισχύσει και φέτο.